Θοδωρής Χατζηθοδόρου, ο άνθρωπος των τίτλων στην Ελλάδα. Μία ακόμα πρόκριση για το Λονδίνο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς είναι το συνέστημα τώρα που το ζεις περισσότερο στα 35-36 σου από ότι στα 20 κάτι σου? Στα 18 μου που ήταν η πρώτη μου Ολυμπιάδα, 19. Νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο συνέστημα, ο ίδιος ενθουσιασμός, η ίδια περηφάνεια. Γιατί μετά από 5 χρόνια επέστρεψα στην εθνική ομάδα και μάλιστα μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω και αυτή την πρόκληση, όπου για μένα θεωρείται ιστορική στιγμή, όχι εμένα προσωπικά, για μένα εννοώ για το άθλημα του πόλου. Αν λογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είχε χάσει κάποιες πολλές σπουδαίες διοργανώσεις και τώρα ξανά δίνει το παρόν στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή του κόσμου, τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος. Ικανοποιημένος από την εικόνα την οποία δείξαμε όλα τα παιδιά, την αγωνιστική και την εξαγωνιστική. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό για μένα ήδη έχει τελειώσει. Το μόνο που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι σε 2 μήνες που θα ξεκινήσει η προετοιμασία της εθνικής ομάδος και εκεί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς, προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι για να φανούμε πανέτοιμοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θοδωρή, το 2008, αν δεν κάνω λάθος, έλειπες από το Πεκίνο, έτσι? Ναι, είχα σταματήσει την εθνική ομάδα ένα χρόνο πριν. Επιστρέφεις μετά από 8 χρόνια λοιπόν απουσίας. Τι έχει αλλάξει από τότε ως και τώρα? Τι έχει αλλάξει, σε τι επίπεδο? Στην ομάδα. Μπορώ να πω ότι... Γιατί πρόσωπα πάνω κάτω είστε τα ίδια, έτσι? Ναι, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ο ενθουσιασμός υπάρχει και ο ενθουσιασμός πολύ περισσότερο από τα μικρά παιδιά. Το ταλέντο περισσεύει, μπορώ να πω, σε αυτή την εθνική ομάδα. Και νομίζω ότι και πάλι έχει γίνει ένα μείγμα μεγάλων μικρών, το οποίο είναι, φαντάζει τουλάχιστον στα μάτια μου, ιδανικό. Και τώρα δεν θέλω να τα ωραιοποιήσω όλα, επειδή γυρίσαμε και με αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Απλά αυτά τα πράγματα τα οποία βίωσα, εμένα πραγματικά με κάνουν να αισθανθώ ότι επανήλθε αυτό το φανταστικό κλίμα. Μάλλον επανήλθα εγώ σε αυτό το φανταστικό κλίμα της εθνικής ομάδος που ζούσαμε τις χρυσές εποχές. Δηλαδή την εποχή που η Ελλάδα ήταν μέσα στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Νομίζω ότι όλοι βοηθούν σε αυτό, και τα παιδιά δηλαδή, και το προπονητικό team και η Ομοσπονδία, και με αυτή τη συνταγή πρέπει να συνεχίσουμε αν θέλουμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Στο Edmonton δεν είδαμε τον Θοδωρή Χατζηθοδόρου να δίνει το 100% των δυνατοτήτων του. Πιστεύω ότι βασικά όλοι περιμένουμε κάτι παραπάνω από τον Θοδωρή. Θα το δούμε στο Λονδίνο. Ο Θοδωρής έδωσε το 100%, απλά ο ρόλος του είναι τελείως διαφορετικός στην εθνική ομάδα από αυτός που ήταν παλιότερα. Παίζει και πολύ άμυνα από ό,τι επίθεση. Αυτό ακριβώς. Εγώ σε αυτήν την εθνική ομάδα ήρθα για να βοηθήσω σε συγκεκριμένους τομείς και πολύ περισσότερο στον οργανωτικό τομέα, όπου κατά τον προπονητή μου πήγα αρκετά καλά, και ειδικότερα στον αμυντικό τομέα. Από εκεί και πέρα στην επίθεση σίγουρα δεν έδωσα τις λύσεις οποίες μπορεί κάποιοι να περιμένανε, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε τα μετραλιογόνα στην ομάδα, τα οποία και βάσει συστήματος αλλά και βάσει κατάστασης αγωνιστικής παίρνουν τις περισσότερες προσπάθειες. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα δεν έχει πρόβλημα στο να σκοράρει, η εθνική ομάδα έχει πρόβλημα στο να κρατήσει χαμηλά το σκορ και να κρατήσει και το ρυθμό ενός παιχνιδιού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι στην εθνική ομάδα, αυτός είναι ο ρόλος μου σε αυτή την εθνική ομάδα. Εγώ, αν με ρωτήσεις, δεν θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή μου, αλλά σίγουρα θα είμαι ικανοποιημένος μετά την απόδοσή μου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα είμαι και πολύ πιο προπονημένος, θα έχω ξεπεράσει και πλήρως το διάστημα αυτή της απουσίας της προπόνησης, γιατί φέτος, κακά τα ψέματα, δεν έχω κάνει πάρα πολύ προπόνηση με τους συνεχόμενους τραυματισμούς. Τώρα είμαι υγιής, είμαι καλά και προχωράμε. Μετάλλιο μπορεί να έρθει το καλοκαίρι? Όλα μπορούν να συμβούν και τίποτε. Ολυμπιακοί αγώνες είναι, δεν υπάρχουν φαβορί και outsider. Είναι το ποια ομάδα θα βρεθεί εκείνη τη χρονική περίοδο, εκείνη τη χρονική στιγμή, στην καλύτερη αγωνιστική της κατάσταση. Και οπωσδήποτε να υπάρχει πίστη. Πίστη από όλους μας υπάρχει. Αλλά το να το λέμε δεν σημαίνει τίποτα, πρέπει και να το πράξουμε μέσα στο νερό. Θα πρέπει να δούμε πρώτα την κλήρωση, που θα γίνει σε λίγο καιρό, να δούμε σε τι όμιλο θα πέσουμε.